Καλημέρα κύριε Τζουμάκα. Καλημέρα σας. Είναι έτσι τα πράγματα λοιπόν, ή πώς το βλέπετε εσείς πια που έχετε ζήσει το τότε και ζείτε τώρα αυτή την εποχή που όλα έχουν γίνει πολύ δύσκολα και με τα μνημόνια και με την πανδημία που ήρθε τώρα και με μια αστυνομοκρατία η οποία σχολιάστηκε ποικίλο τρόπο στις μέρες που πέρασε, που πέρασαν. Κοιτάξτε να σας πω, η δικτατορία την επέβαλαν... Κύριε Τζουμάκα, μας ακούτε? Ναι, εγώ σας ακούω, εσείς με ακούτε? Τώρα σας ακούμε, έγινε μια διακοπή. Ναι. Την επέβαλαν λοιπόν? Ναι, την επέβαλαν δυνάμεις που κυριαρχούσαν στη χώρα. Οι δυνάμεις αυτές ήταν η εξωτερική πολιτική και η πολιτική άμυνα των ΗΠΑ. Λοιπόν, χωρίς την Αμερικάνικη κυβέρνηση, το Αμερικανικό κράτος, οι συνταγματάρχες δεν μπορούσαν να κάνουν δικτατορία. Ο λόγος ήταν ότι ήθελαν συνέχεια να είναι ασφαλές και υπό έλεγχο το σύστημα ότι η Ελλάδα ανήκει στο δυτικό στρατόπεδο. Διότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν μαζεύτηκαν εκεί στη Γιάλτα, μοίρασαν τον κόσμο οι νικητές, ο εκπρόσωπος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Στάλιν και ο Ρούσβελ και ο Τσόρτσιλ, και είπαν ότι ωραία, τραβάμε μια γραμμή, εσείς θα έχετε επιρροή σε αυτό την πλευρά του πλανήτη και εμείς επιρροή στην άλλη πλευρά του πλανήτη. Και βέβαια οι άλλοι δύο νικητές ήταν η Κίνα, και αυτή ήταν σε μια άλλη κατάσταση, έτσι. Λοιπόν, γιατί φτιάξαν και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι πέντε νικητές. Και ακόμα ψηφιστάμεθα 75 χρόνια και πλέον μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ ο κόσμος έχει αλλάξει. Και τώρα είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η Γαλλία. Είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η Μεγάλη Βρετανία. Όταν είναι απ' έξω οι Ινδίες, που είναι 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Όταν είναι απ' έξω η Βραζιλία, που είναι μια τεράστια χώρα στη Λατινική Αμερική. Όταν είναι απ' έξω όλη η Αφρική. Δηλαδή ένα μοίρασμα του κόσμου με βάση ορισμένα συμφέροντα. Στα πλαίσια αυτά, την Ελλάδα τη μοίρασαν στη μία πλευρά και έπρεπε όλοι οι Έλληνες να υποστούν τις συνέπειες, που εμείς δεν συμφωνούσαμε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητη χώρα. Δεν συμφωνούσαμε ότι η CIA και ο σταθμάρχης της CIA στην Αθήνα μπορεί να αλλάζει κυβερνήσεις. Άρα λοιπόν υπήρχε ένα θέμα ανεξαρτησίας της χώρας. Στις ανατολικές χώρες το δόγμα του Μπρέζνεφ έλεγε ότι και αυτές οι χώρες είναι περιορισμένης κυριαρχίας. Κυρία Προπονά, ήμασταν χώρα περιορισμένης κυριαρχίας. Πρώτο λοιπόν σημείο. Δεύτερο, τώρα όμοια, γιατί πολύ σωστά βάλατε το χθες και το σήμερα και το αύριο, τώρα η χώρα ξανά είναι χώρα περιορισμένης κυριαρχίας, χωρίς να είναι ενταγμένη σε μια κεντρική κοινή πολιτική. Δηλαδή, έχουμε ένα κοινό νόμισμα, αλλά δεν έχουμε κοινή πολιτική χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αποτέλεσμα οι ισχυρές χώρες να είναι οι κυρίαρχες χώρες. Να σας αναφέρω παραδείγματα. Όταν ήμουν υπουργός ήταν η καταστροφή των τρελών Αγελάδων. Όπου τότε έπρεπε να δώσουμε τεράστια κονδύλια, εκατομμύρια ευρώ, στη Μεγάλη Βρετανία. Είχα πάθει σοκ, όπου καίγανε χιλιάδες ζώα που είχαν την ασθένεια και χτυπιόντουσαν και οι κτηνοτρόφοι στο έδαφος. Λοιπόν, και ο υπουργός της Γερμανίας είπε, κύριε, εμείς συνοηθήκαμε όλοι με τους πρωθυπουργούς μας και είπαμε ναι. Ο υπουργός της Γερμανίας είπε, κύριε, δεν μπορώ να σας ανακοινώσω την απόφαση, θα πάρω το αεροπλάνο μου, θα πάω στη Βόνη, θα συνοηθώ με τον καγκελάριο και θα έρθω να σας πω. Ο Ταμείας. Μάλιστα. Δεν είχε πολιτική απόφαση, ήθελε να δείξει ότι είναι ο υπέρτερος. Ο επιδιαιτητής, για να μην πω άλλες διατυπώσεις. Δεύτερο, όταν μετά κάναμε διαπραγματεύσεις να μπουν οι 10 χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχαν αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις, ολονύκτιες, μέχρι τα χαράματα ότι επήγει το θέμα και ότι, ξέρετε, αυτό το σοου το κάνουν συνέχεια στις Βρυξέλλες, ότι επήγουν τα θέματα και τραβούν ολονύκτιες και φτιάχνουν κλίματα στις εφημερίδες, στα κανάλια, παίρνουν ένα σοου ολόκληρο, απέραντο θέατρο. Λοιπόν, και αφού πάντα όταν ξημερώναμε, κάτω είχε τα εστιατόρια και πηγαίναμε για μια σούπα, τα χαράματα, και ήταν δίπλα η γερμανική αντιπροσωπεία και αρχίζει να συζητήσει, γιατί είναι παιδιά τόσο πολύ η Γερμανία, η γερμανική αντιπροσωπεία, έχει και πρεμούρα και βιάζεται, και πετάζεται ένας και λέει, ξέρετε, λέει, κάναμε 2 παγκόσμιους πολέμους για να πάρουμε τον κάμπο της Ουγγαρίας και της Πολωνίας. Το άκουσατε καλά, κυρία Προμπανά? Το άκουσα καλά. Ναι. Τι κόστησε λοιπόν αυτό, σκέφτομαι.
Ναι, οι πολιτικές κυριαρχίες πάνω σε άλλες, η πολιτική της ισχύως και όχι η πολιτική της συνεργασίας των αρχών, της, του ουμανισμού, της αμοιβαιότητας, των κοινών επιδιώξεων, γιατί για ανθρώπους πρόκειται που είναι σε διαφορετικές χώρες και είναι διαφορετικά έθνη. Αλλά δεν πάω πρώτα, είναι ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν εδώ μας επέβαλαν λοιπόν μια δικτατορία που ήταν αποτέλεσμα μιας κρίσης του πολιτικού συστήματος, διότι είχαμε ανάκτορα, οι βασιλιάδες, προέρχονται από το πρώτο σύστημα της ανθρωπότητας, τη δουλεία, που κράτησε πάνω από 10.000 χρόνια στην ανθρωπότητα. Μετά συνέχισε στη φεουδαρχία οι βασιλιάδες, 2.000 χρόνια. Τώρα έχουμε καπιταλισμό τα τελευταία 230 χρόνια, πάλι ορισμένοι βασιλιά. Λοιπόν, ναι, με βασιλιά η Μεγάλη Βρετανία και την βασίλισσα. Βασιλιά η Ολλανδία, βασιλιά το Βέλγιο, βασιλιά ορισμένες σκανδιναβικές χώρες. Πού είμαστε δηλαδή? Μιλάμε, είμαστε στο πρώτο καθεστώς της δουλείας. Έχουμε θεσμούς στο τρίτο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα της ανθρωπότητας, από το πρώτο, τη δουλεία. Λοιπόν, τα ανάκτορα επιβάλλαν ποιος σε κυβερνάει. Όχι τι ψηφίζει ο ελληνικός λαός. Όχι μόνο εδώ. Αυτά είναι γενικευμένες καταστάσεις. Τώρα τα νέα ανάκτορα είναι ο δικός σας χώρος. Εσείς τώρα βέβαια κάνετε μια προσπάθεια εκεί στην Άξο να δώσετε μια έντυπη ενημέρωση. Εννοείται δημοσιογράφη, έτσι. Λεγόμενη τέταρτη εξουσία. Τα νέα ανάκτορα τώρα είναι οι διάφοροι ολιγάρχες σε κάθε χώρα, οι οποίοι παράγουν ένα πλούτο που δεν προέρχεται από την επιχείρηση. Δεν θα ακούσετε βιομήχανο να έχει αγοράσει κανάλι. Γιατί και οι βιομήχανοι σήμερα τους βγαίνει ο πάτος. Να φτιάξουν προϊόντα, να βρουν αγορές, να κρατούν θέσεις εργασίας, να κρατήσουν την επιχείρηση. Με την κρίση που ξεκίνησε το 2010 ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ο γιος του Ανδρέα που τα έκανε, ως γνωστόν πως τα έκανε. Λοιπόν, η χώρα έχασε 400.000 επιχειρήσεις. Δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, ανοησίες, για να συγκαλύψουν το έγκλημα. Το μεγάλο έγκλημα, το κοινωνικο-οικονομικό. Ξαναγυρίζω λοιπόν. Οι επιχειρηματίες οι οποίες παράγουν πλούτο από το χρηματιστήριο. Χωρίς εργασία, πρόσθετος. Από ακίνητα, χωρίς εργασία, πρόσθετος. Από δραστηριότητες τραπεζικές, χωρίς εργασία, πρόσθετος. Εφοπλιστές, χωρίς εργασία, μεταφορές. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι 4 εφοπλιστές στην Ελλάδα έχουν τα μέσα ενημέρωσης, οι οποίοι ας πούμε έχουν τις επιχειρήσεις τους ανά τον κόσμο και εδώ θέλουν να έχουν μια επικυριαρχία και ένα στάτους και να λένε εγώ ρε κυβερνάω εκεί αυτούς τους χαχόλους. Και κάθε μέρα μας ρίχνουν σκουπίδια και ρυπαίνουν το δημόσιο βίο, όπως παλιά έκανε ο νεαρός Άναξ, 25 χρόνο βασιλιάς, και μιλούσε χιδέα στον Πρωθυπουργό και στους αρχηγούς των κομμάτων. Και ένα από τα καλά που έγιναν από αυτή την κρίση και τη φυλακή και την εξορία που πήγαμε και τα βασανιστήρια, ότι διώξαμε αυτή την ακρίδα, τα ανάκτορα, αλλά έχουν τώρα νέα ακρίδα, τα νέα ανάκτορα, γιατί εδώ έχουμε και ευθύνες ότι δεν έπρεπε να γίνει έτσι η διαδικασία των αδειών. Γιατί το σήμα που εκπέμπεται όλοι είναι εθνική περιουσία, είναι δημόσια περιουσία. Αυτό είναι γεγονός. Και πρέπει, είναι δημόσιο αγαθό και στα δημόσια αγαθά πρέπει να έχουν όλοι οι Έλληνες την ίδια πρόσβαση. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όλες οι κοινωνικές δυνάμεις. Υπάρχει δηλαδή σοβαρό θέμα δημοκρατίας με αυτό το σύστημα της παραεξουσίας που εγκαταστάθηκε με τα κανάλια, τις τηλεοράσεις, τις εφημερίδες που στείλουν τα δικά τους παιχνίδια. Το θέμα είναι, κύριε Τζουμάκα, ότι συνδέοντας το τότε με το τώρα, που περιγράψετε μια κατάσταση που επικρατούσε πολιτικά και κοινωνικά και τώρα αντίστοιχα εδώ στη δική μας την εποχή, έχουμε το ζήτημα ότι έχουμε πλέον και ζήτημα δημοκρατίας. Έχουμε δημοκρατία, έχουμε μεταδημοκρατία. Τι ακριβώς έχουμε και τι ακριβώς πάει να συμβεί αυτή τη στιγμή, γιατί τα πράγματα λοιπόν, με αφορμή την πανδημία. Λοιπόν, είχαμε τότε μια κρίση λοιπόν πολιτική στη χώρα και κρίση ανεξαρτησίας. Λοιπόν, και τότε λοιπόν η Χούντα ήταν σύμπτωμα. Εγώ τους έλεγα όταν κρατούμενος, τι να πούμε εσάς. Εσείς είστε διαχειριστές υπάλληλοι κακομύριδες και θα δείτε τι τέλος θα έχετε. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε με το Πεντάγωνο, τι θα κάνουμε με το State Department, τι θα κάνουμε με την Ουάσιγκτον, τι θα κάνουμε με το Βερολίνο, τι θα κάνουμε με το Λονδίνο που είναι εδώ οι επικυρίαρχοι και επιβάλλουν στη χώρα. Λοιπόν, σύμπτωμα. Μητσοτάκη. Που φτάσαμε δηλαδή πάλι. Και τώρα εδώ τι κάνουμε, είναι αυτό που λέει και ένα Γνωστάκης. Και τώρα τι κάνουμε. Έχουμε ευθύνες να φύγει. Απέτυχαν. Τι θα έκαναν. Μα, την πολιτική, μα δεν πρόκειται να πετύχει αυτή η πολιτική μετά το 2008 που έχουμε παγκόσμια κρίση. Βέβαια, όπως πολύ σωστά τονίσατε, έχουμε ένα θέμα πολύ σοβαρό πια που αφορά τη ζωή μας. Γιατί πρώτα η ζωή, πρώτα οι άνθρωποι όπως είπαμε, που είναι η πανδημία.
αλλά και αυτό χρειάζεται μια σοβαρότητα. Αυτή όμως, η παράταξη αυτή, έχει μια διεθνή στάση ότι δεν χρειαζόμαστε εθνικό σύστημα υγείας. Όποιος έχει θα αγοράζει. Όπως είπανε, κυρία Προπόνα, πώς είπανε, εμείς έχουμε τα λεφτά, αγοράζουμε τους άδειες για τα κανάλια. Ναι. Εμείς έχουμε τα λεφτά, θα αγοράζουμε υγεία. Δεν έχουμε λεφτά, θα ψωφίσουμε. 40 εκατομμύρια Αμερικανοί δεν έχουν ασφάλιση στην Αμερική. Αυτή τη μεγάλη χώρα που δείχνει και λένε τεράστια. Σε βαθιά κρίση, τριτοκοσμική χώρα. Άνθρωποι να μην έχουν υγεία. Ασφάλιση υγείας. Ανασφάλιση, γιατί δεν έχουν. Δεν μπορούν να αγοράσουν υγεία. Δεν έχεις ασφή, πεθαίνεις, δεν σοφάς. Δεύτερο, άμα έχεις παιδεία, λεφτά, αγοράζεις παιδεία. Πας στα Κολόμπια, όπως πήγε ο γιος του Μητσοτάκη. Πας στο Χάρβαρντ, όπως πήγε ο γιος του άλλου. Λοιπόν, αλλιώς σου τρώει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Το Χάρβαρντ των φτωχών τα λέγανε τα δημόσια πανεπιστήμια. Και αυτά είναι σε κατάσταση που είναι. Αν δεν έχεις χρήματα, δεν αγοράζεις κοινωνική ασφάλιση. Τώρα θέλουν να κάνουν ιδιωτική την ασφάλιση. Τη σύνταξη δηλαδή. Γιατί λέει κοστίζει πολύ τα ασφάλιστρα, προσέξτε κύριε Προπονά, κοστίζουν πολλά τα ασφάλιστρα στην επιχειρηματική τάξη και δεν πρέπει να πληρώνει ασφάλιστρα. Mm-hmm. Τα παιδιά θέλουν να κερδίσουν κι άλλα. Με την κρίση, που τι ήταν η κρίση, ήταν τα δάνεια που είχαν πάρει οι ελληνικές τράπεζες, τα είπε ο Ομπάμα στο βιβλίο του, από τις γερμανικές και τις γαλλικές τράπεζες. Λοιπόν, τι τα κάναν τα δάνεια οι επιχειρηματίες μας, πάνω από 90 δις, τα αρπάξαν και τα βγάλουν σε ξένες τράπεζες. Τους φόρησε να στείλατε εδώ τα λεφτά πίσω. Περιγράψετε μόλις τα δύο κομμάτια από το σύνθημα ψωμί, παιδί, ελευθερία. Ακριβώς. Και φτάνουμε στην ελευθερία λοιπόν, ναι, από ό,τι κατάλαβα. Υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή έχουμε μεγάλη ήττα της πολιτικής, όπως και τότε. Και της δημοκρατίας. Διότι τώρα προσέξτε, αυτοί αρπάξουν 70 δις και ο μέσος πολίτης που είναι αδύνατος, που έχει και χαμηλή μόρφωση και είναι λίγο λούμπεν, πρέπει να τους τρίβει τη χρυσή αυγή να τους τιμωρήσουμε. Δηλαδή ένα μέρος του ελληνικού λαού, αντί να την μπορούμε να αλλάξουμε, μπορούμε να τα ανατρέψουμε, μπορούμε να φτιάξουμε άλλα, μπορούμε να τους τιμωρήσουμε. Μίσος, φθόνος, εκδίκηση. Χαρακτηριστικά του φασίστα. Μισώ, φθονώ, να εκδικηθώ, να τιμωρήσω. Mm-hmm. Ο τιμωρός. Όχι αυτός που θα αλλάξει τα πράγματα, όχι αυτός που θα τα ανατρέψει τα πράγματα, όχι αυτός που θα πάει στο αύριο τα πράγματα. Αυτός που θα καθυλώσει τώρα και θα αρχίσει να σε δέρνει με τα παλούκια. Όπως εμάς. Εμένα το πρώτο βράδυ με συνέλαβαν, με πήγαν για εικονική εκτέλεση. Μάλιστα. Βασανιστήκατε εκεί. Νομίζω δεν θέλησαν να υπηρετήσετε και στην Κύπρο. Σας απέτρεψαν, σας έδιωξαν. Όχι, όταν έγινε πήγα να παρουσιάσω το μονάδα μου, βέβαια. Ναι, γιατί ήμουν γάμα κατηγορίας κομμουνιστής. Λοιπόν, αυτό το ιδεολογικό ζήτημα, έτσι. Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν, αλλά πώς φτιάχνεται το φασιστικό πρότυπο. Πώς φτιάχνεται ο τιμωρός. Ναι. Πώς πάνε μια σειρά από φασίστες της άκρα δεξιάς της Χρυσής Αυγής στην αστυνομία και μετά δέρνουν κόσμο με μεγάλη ευχαρίστηση και ότι είναι το καθήκον τους αυτό να δέρνουν αντί να επιβάλλουν την τάξη. Το νόημα του αστυνομικού είναι η προστασία του πολίτη πραγματικά, όχι η καταστολή. Αυτή όμως, ακούστε, αυτή η φασιστικοποίηση δεν είναι μόνο εδώ. Mm-hmm. Είδατε, η Μέρκελ πήρε κάποια μέτρα για την πανδημία, γιατί εξαπλώνεται και ξεσηκώθηκε. Σας χάσαμε, κύριε Τζουμάκα. Μας ακούτε? Βγήκαν στον δρόμο. Mm-hmm. Εσείς με, εγώ σας ακούω. Εσείς ναι, ναι, ναι. Για λίγο χάθηκε το σήμα. Για λίγο. Τώρα σας οι οπαδοί του Χίτλερ βγήκαν στους δρόμους του Βερολίνου γιατί η Μέρκελ πήρε μέτρα για την πανδημία. Οι φασίστες. Κάνουν συλλαλητήρια. Αυτό δεν είναι. Είναι πολύ αρνητικό πράγμα για την εξέλιξη στην Ευρώπη. Το ίδιο έγινε και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Έχουμε και την Ουγγαρία ένα παράδειγμα. Ναι. Ναι, είναι πολύ. Έχουμε λοιπόν ένα πρόβλημα άνοδο της ακροδεξιάς και του φασισμού από ανθρώπους που πλέον έχουν περάσει έξω από την παιδεία, έξω από τον ανθρωπισμό και έχουν φθόνο, μίσος και εκδίκηση. Δηλαδή αθλειότητες του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος έχει και αθλειότητες, δεν έχει μόνο θετικές όψεις. Και εμείς θέλουμε με την παιδεία, με αρχές, οι άνθρωποι όλοι να έχουμε θετικές όψεις, να πάρουν τις κοινωνίες σωστά. Λοιπόν. Η κατάσταση πάμε τώρα στην οικονομία, έτσι. Υπάρχει σήμερα ένα 40% που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας στην Ελλάδα. Δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Όλοι μιλάνε θα κάνουν αυτά τα μέτρα ή θα κάνουν τα άλλα μέτρα. Θα κάνουν εκείνο ή δεν θα κάνουν το άλλο. Λοιπόν, αυτοί συνδέονται με ιδιωτικά συμφέροντα. Πήραν απόφαση να κάνουν πληστηριασμούς διότι έχουν δεσμεύσεις στα φαν αυτά τα ταμεία που πήραν τα δάνεια από τις τράπεζες Μπιτ Παρά, Λάμπα.
Γιατί έχουν δεσμεύσει και θέλουν μέχρι το Πάσχα να κάνουν 5.000 πληστηριασμούς, γιατί αυτοί θέλουν να αρπάξουν τα λεφτά. Γιατί είναι συμμορίες αυτά τα ταμεία, είναι παραρτήματα χρηματιστών. Δεν είναι πλάκα. Δεύτερον, δεν θέλουν να πάρουν καθαρά μέτρα, ενώ ξέρουν ότι έρχεται η καταστροφή και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί δεν θέλουν δημόσιο σύστημα υγείας. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι θέλανε γιατρούς από τον ιδιωτικό τομέα. Δεν θέλουν δημόσιο σύστημα υγείας. Θέλουν να περάσει η υγεία στο εμπόριο. Η παιδεία στο εμπόριο. Και να μείνει μόνο στο κράτος, ο στρατός, η αστυνομία και η εφορία. Είναι μοντέλο αυτό. Και από πού θα λαμβάνουν χρήματα λοιπόν όλοι αυτοί, εφόσον εμείς δεν θα έχουμε, κύριε Τζουμάκα, να τους δώσουμε τα χρήματα που θα βγάλουν. Είναι και μια αντίληψη παγκόσμια. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και βέβαια πίσω από αυτό υπάρχουν συμφέροντα, έχουν πελατεία. Έχουν την πελατεία τους. Πρώτα κοίταξαν την πελατεία τους τώρα και όχι την κατάσταση. Άρα λοιπόν σε επίπεδο ανθρωπισμού και σε επίπεδο πανδημίας κάνουν πολύ προπαγάνδα, πολύ θέατρο και δεν παίρνουν τα μέτρα τα ουσιώδη, παρά πολύ μεγάλο σόου και αστυνομία και αυτά και όλα αυτά, θέατρο μεγάλο, γιατί από πίσω έχουν δεσμεύσεις και έχουν ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω. Πάνε και έρχονται. Για μην αρχίσουν από χαρακτηρισμούς. Βάζουν τον αρχηγό της αστυνομίας να λέει τέσσερις συγκεντρωμένες. Σας χάσαμε πάλι. Ο υπουργός λέει, ελάτε οι 7 αρχηγοί των κομμάτων να πάνε στο Πολυτεχνείο. Το πού συλλάβουν τους 3 από τους 7. Δηλαδή μιλάμε για γελιοποίηση. Αλλά όλα τα καθεστώτα αυτά και αυτές οι κυβερνήσεις έτσι γελιοποιούνται. Έτσι γελιοποιήθηκε και η Χούντα. Δηλαδή με το Μαρκεζίνη ξεθάρεψε ο κόσμος και κατεβήκε ο κόσμος, ήρθε μαζί μας στο Πολυτεχνείο και κάναμε σύγκρουση. Γιατί 7 χρόνια βόμβες. Βόμβες, συλλήψεις, φυλακή, βασανιστήρια και ούτω καθεξής και στρατοδικεία. Και είπαμε ή τώρα ή ποτέ. Μία σύγκρουση, μία θέση. Όσοι από εμάς πέσουν και όσοι από εκεί πέσουν. Ναι, αλλά πολλοί λέγανε ότι η Χούντα έκανε δρόμους και κοιμόμαστε με ανοιχτά παράθυρα, κύριε Τζουμάκα. Ναι, φυσικό και θα έλεγα. Το λέω και για το λαό, δηλαδή ότι έχει και αυτό στην ευθύνη του στην αντιληφθεί. Είναι λαοτύχος. Λαοτύχος. Ξέρετε καμία Χούντα να μην κάνει δρόμους. Μα δεν είναι οι άνθρωποι. Θα κάνουν και κάτι σε κάθε χώρα που έχουν Χούντα. Γιατί δεν κάνει η Χούντα κάτω στη Βραζιλία τώρα δρόμους. Αυτά είναι ανοίχτα, είναι για χαζούς. Αλλά αυτοί που τα λένε, που τα πλασάρουν, δεν είναι χαζοί. Βρίσκουν όμως χαζά όταν. Είναι ότι χρειάζεται και το αφήγημα που θέλουν να σου δώσουν να έχεις. Αλλά βρίσκουν ανθρώπους που πιάνουν, έχουν χάσει την πιστοσύνη. Τώρα μπήκατε σε πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί τα ακούνε αυτά, όπου είναι ηλίθια. Ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος, αλλά έχασε την εμπιστοσύνη του στην πολιτική, στους πολιτικούς, στους ηγέτες. Γιατί άλλα λένε και άλλα κάνουν. Και επειδή εγώ έχω περάσει από πολιτικές ηγεσίες και από υπουργεία και από κράτος και από διαπραγματεύσεις με τις ξένες πολλά χρόνια, υπήρχαν ηγέτες μειοψηφία ελάχιστοι που ήταν ok, όρθιοι και λέγανε αυτό λέω και αυτό εννοώ και έλεγε ναι, αλλά θα ξέρεις εκείνο το άλλο. Δες τώρα αυτό που κάνει τον Πρωθυπουργό, ας είχα τον Πρωθυπουργό 2 χρόνια, τι έχει πει και τι γυρίζει ανάποδα. Λοιπόν, ποιος να εμπιστευτεί μετά. Και ο εσός Έλληνας πρέπει να επιβιώσει κάθε μέρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1,5 εκατομμύριο άνεργους. Θα κάτσουν να ασχοληθούν με τι ανοησίες λένε ορισμένοι πολιτικοί ηγέτες. Με τι ψέματα λένε. Και ποιος λέει ψέματα. Αυτός που είναι σε αδιέξοδο. Ακριβώς. Εγώ γνωρίζω. Δεν θέλει κανένας πολιτικός να αποτύχει. Ούτε καμία κυβέρνηση να αποτύχει. Αλλά επειδή κάνουν πολιτικές ανόητες και αδιέξοδες, μετά αρχίζουν και γίνονται ανυπόλοιπτοι. Και σου λέει ο κόσμος. Κάτω η πολιτική. Έτσι αρχίζει και ο ακροδεξιός ο φασιστάκος και εμφανίζεται. Κάτω η πολιτική. Όχι κάτω η πολιτική. Κάτω η συντηρητική πολιτική. Κάτω η πολιτική που δεν έχει ειλικρίνεια και εντυμότητα. Όχι όλη η πολιτική κάτω. Και είδαμε και τι μας κόστησε αυτό στην Ελλάδα προσφάτως που έληξε και καλό με την αλλά δεν είναι μόνο εδώ. Να δείτε στην Ιταλία τι γίνεται. Κύμα. Κύμα. Αφού είχαν τον Περλουσκόνη πρωθυπουργό. Και πίστευαν. Τι να πω. Δεν πιστεύαμε. Λέει ότι θα αλλάξει η χώρα μας. Για γέλια και για κλάματα, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε. Γιατί είμαστε στη σωστή πλευρά, γιατί έχουμε αρχές, γιατί το αποδείξαμε ιστορικά, δεν πέσαμε στα παιχνίδια, δεν πήγαμε με τα λαμόγια, είτε πολιτικά είτε της αρπαχτής, και συνεχίζουμε έναν έντιμο, δίκαιο και δημοκρατικό αγώνα, γιατί η χώρα πρέπει να ξαναφτιάξει όσα έχασε. Αυτά που έχασε η χώρα από το 10 μέχρι το 15, για τα ανανακτήσει χρειαζόμαστε 25 και πλέον χρόνια. Και πρέπει να το πούμε στα ίσια αυτά παρά να τάζουμε. Μου παιδιά, την καταστροφή που κάνανε αυτοί τους οποίους ορισμένοι ακόμα ψηφίζουν, γιατί άλλοι είναι αφελείς και άλλοι είναι επιτίδιοι,
Γιατί είχαν κομπίνες κάνει. Επομένως, είναι και... το αίτημα τότε, τα αιτήματα που είχατε εσείς ως φοιτητές εξεγερμένοι στο Πολυτεχνείο, είναι και τώρα όχι απλά επίκαιρα, αλλά είναι ουσιαστικά. Εντελώς ενώπιον μας, ναι, όπως σε κάθε χώρα του δυτικού κόσμου. Για να μην πω στις αναπτυσσόμενες χώρες τι τραγωδίες υπάρχουν και τι αυταρχικά καθεστώτα. Δηλαδή, εμείς είμαστε στον αναπτυγμένο χώρο, κόσμο, κυρία Προπονά. Να δείτε τον αναπτυσσόμενο κόσμο τι γίνεται. Το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλικό ντάμπινγκ, όπου οι άνθρωποι δουλεύουν 2-8 ώρα και πλέον, μέσα σε κλουβιά, με 3 δολάρια την ημέρα, mm-hmm, λοιπόν, και με συνθήκες άγριες και για θέματα υγείας και για θέματα παιδείας και για θέματα διαβίωσης. Έχουμε λοιπόν έναν κόσμο πολύ άγριο και ανταγωνιστικό, και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει σαν ειρηνευτική δύναμη, σαν διάμεση δύναμη στον κόσμο. Γιατί συγκεντρώνονται δυνάμεις από τη μια μεριά η Κίνα, που είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα και το δικαιούται να αναπτυχθεί ο λαός της, και από τη μεριά οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν μπορούν πια να είναι ανταγωνιστές στον κόσμο και θέλουν να επιβάλλουν προστατευτισμό και δασμούς απέναντι στη χώρα την άλλη. Τιμωρία δηλαδή. Mm-hmm. Ποιος θα έκανε αυτά? Η δεξιά του Τραμπ. Δασμούς, τιμωρία και τα δικά μας συμφέροντα. Όχι. Τα συμφέροντα της ανθρωπότητας πρώτα, τα συμφέροντα των ανθρώπων και μετά κατά αναλογία σε κάθε χώρα. Χρειάζεται λοιπόν, δεν υπάρχει ο ΟΗΕ. Κοιτάξτε το ψήφισμα του ΟΗΕ από το 1974 που οι φασίστες στην Ελλάδα καταστρέψαν, γιατί όπου πηγαίνουμε σε όλα τα συνέδρια μας λέγανε οι φασίστες, οι Έλληνες πήγαν και κάναν την προδοσία στην Κύπρο. Λοιπόν, κοιτάξτε από τότε που έγιναν τα ψηφίσματα στο ΟΗΕ, που το γράφει τον ΟΗΕ, τα παλιά τους υποδήματα. Δεν έχει. Έχει απαξιωθεί πλήρως νομίζω. Κύριε Τζουμάκη, φτάσαμε στο τέλος. Δεν ξέρω, βάλτε μια πρόταση τελευταία από εσάς. Και από μόνο στο ΟΗΕ, οι ηγέτες που πάνε εκεί. Και οι χώρες που εκπροσωπούν. Αφού ένα διάστημα ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ήθελε πλέον στα ενίκια του κτηρίου στη Νέα Υόρκη, του ΟΗΕ. Όπως και τα ενίκια του κτηρίου στον ΟΣΑ στο Παρίσι. Κύριε Τζουμάκα. Γιατί περιθούν συμφέροντα. Και όταν βγάζουν οι άνθρωποι τέτοιους ιδέους και δοντολόγους επικεφαλής τους, τότε έχουν και οι πολίτες ευθύνη. Δεν είμαστε μόνο οι μεν ευθύνη, έχουμε όλοι ευθύνη. Αυτό. Άρα λοιπόν και η δική μας ευθύνη ατομική και κοινωνική, αλλά και η ευθύνη των άλλων να ξέρουμε εμείς πρώτοι τι θα επιλέξουμε ώστε να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Υπάρχει έτσι, μπράβο λοιπόν. Είναι θέμα δηλαδή αρχών, επιλογών και κοσμοθεωρίας και βέβαια και το συμφέρον μας με την καλή έννοια. Mm-hmm. Και με αυτό καλά. Κλείνουμε, κύριε Τζουμάκα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.